Θα ήθελα να σας καλημερίσω όλες και όλους σας, να ευχαριστήσω για την παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην πρόσκληση που σας απευθύναμε και γνωρίζοντας τις κρίσιμες στιγμές που περνάει ο τόπος και τις δύσκολες ώρες που περνάει και η κοινωνία μας. Με αίσθημα ευθύνης, απευθυνόμενος στο λαό της περιφέρειάς μας, στους νησιώτες μας που καθημερινά υποφέρουν από αντιλαϊκές πολιτικές, αλλά και με αίσθημα ευθύνης, όπως άλλωστε αρμόζει σε έναν περιφερειακό συνδυασμό, τη νέα εποχή για τα νησιά μας, τον οποίο έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής, θυμίζω, να είμαι ψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, στέλνουμε το μήνυμα ότι και θέλουμε να είναι καλά ενημερωμένος και εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα πλάι του για να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες του και να προχωρήσει ο τόπος στην ανάπτυξη και στην ευημερία. Πριν λίγες ημέρες, η Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και ο κύριος Μαχαιρίδης επέλεξε τη Ρόδο και την άδεια τελικά, όπως αποδείχθηκε, αίθουσα του Ροδινιού, να κάνει τον απολογισμό δράσης της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Ο Περιφερειακός Συνδυασμός μας επιλέγει την έδρα της Περιφέρειας στη Σύρο να τοποθετηθεί και να πει αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Περιφέρεια, όχι μόνο αυτά που μας έδωσε τη δυνατότητα η δεκάλεπτη τοποθέτησή μας να πούμε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και στον απολογισμό στη Ρόδο, αλλά αυτά τα οποία πρέπει να μάθει η κοινωνία, η οποία δυστυχώς παραπλανάται σχεμένα και υποφέρει. Από την αρχή λοιπόν τα πράγματα. Η Περιφερειακή Αρχή υπό του κυρίου Μαχαιρίδη, θυμίζουμε ότι το 2010 στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ και ήταν υπέρμαχος του καλλικρατικού εγχειρήματος. Και εμείς είχαμε ζητήσει να υπάρξει οι απαιτούμενες ρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση και φυσικά στην αυτοδιοίκηση. Και εμείς θέλαμε ο καλλικράτης, όπως ονομάστηκε, να πετύχει. Όμως είχαμε εκφράσει επιφυλάξεις, στις οποίες δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Στον απολογισμό της Περιφερειακής Αρχής δεν ακούσαμε κουβέντα για τον καλλικράτη. Και εμείς οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών τότε της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, κ. Ραγκούσης, είχε υποσχεθεί ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα θα στηριζόταν από αρκετούς οικονομικούς πόρους. Είχε υποσχεθεί ότι από 1η-1η του 2011 οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις αλλά και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, οι Δήμοι δηλαδή, θα έπαιρναν 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε ειδικό πρόγραμμα το οποίο θα το ονόμαζε και Ελλάδα. Τελικά ποτέ δεν ήρθε ούτε ένα ευρώ από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από τους ανθρώπους που γνώριζαν και την οικονομία της χώρας, αλλά ήθελαν τελικά να προχωρήσουν σε μια αναδιαμόρφωση του χάρτη της αυτοδιοίκησης με βάση τα κομματικά κριτήρια και όχι τις αναπτυξιακές ανάγκες. Δεν έδωσαν λοιπόν πόρους στην αυτοδιοίκηση. Αυτό το απέκρυψε η Περιφερειακή Αρχή, η οποία, επαναλαμβάνω, στήριξε και στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα που έφερε το μνημόνιο στον τόπο. Και την Τρόικα. Και τα υπόλοιπα δεινά. Δεύτερον, δεν έγινε κουβέντα για το θολό θεσμικό πλαίσιο το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει στην αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού. Υπάρχει σύγχυση αρμοδιοτήτων. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Αρκεί να σας πω ότι και για αυτόν τον οργανισμό λειτουργίας της περιφέρειας, εάν η παράταξή μας δεν ψήφιζε, διότι απαιτούνταν για κάποιες αλλαγές τα 2/3 του Περιφερειακού Συμβουλίου για να γίνουν αλλαγές, αρκετές υπηρεσίες δεν θα λειτουργούσαν σήμερα. Τόσο εδώ στη Σύρο αλλά και στη Ρόδο. Με αποτέλεσμα οι πολίτες να ταλαιπωρούνταν ακόμα περισσότερο. Οι πολίτες όμως ταλαιπωρούνται και δεν ικανοποιούνται από τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Απόδειξε ότι προωθείται στη Βουλή σήμερα και μία αναθεώρηση του καλλικράτη, ένα νέο νομοσχέδιο που αποδεικνύει τις αδυναμίες που προαναφέραμε και πολλές ακόμα. Και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία, διότι οι υπάλληλοι της περιφέρειας μέσα ένα χρόνο από 667 που ήταν, μειώθηκαν στους 521. Δηλαδή έχουμε μία μείωση της τάξης του 23%. Δηλαδή ο ένας στους 4 περίπου υπαλλήλους έφυγε από την περιφέρεια. Και βέβαια η Περιφερειακή Αρχή, η οποία απλά αποτυπώνει και συμφωνεί ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση, όχι μόνο δεν διεκδίκησε στεναρά είτε συμβάσεις που έπρεπε να έρθουν εδώ για να αναπληρωθούν τα κενά, είτε μόνιμους διορισμούς σε μια νησιωτική περιφέρεια που έπρεπε να αναπτυχθούν και νησιωτικές πολιτικές και δικές ρυθμίσεις. Αλλά βλέπουμε ότι διαπιστώνει το πρόβλημα, σιωπώντας
να πει και ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτή τη φυγή των δημοσίων υπαλλήλων. Έφυγαν γιατί η παρέα του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου Ρέπα, του κυρίου Ραγκούση, με κινδυνολογίες, με αντιλαϊκά και αντιεργατικά μέτρα, όπως αυτά της εφεδρείας, των απολύσεων, της έλλειψης κινήτρων, των μειώσεων των μισθών, ανάγκασε πολλούς να φύγουν, να πάρουν σύνταξη. Ή αναζήτησαν την τύχη τους κάπου αλλού, επιδιώκοντας να κάνουν μια μετάθεση και να φύγουν από την περιοχή μας, χωρίς να αναπληρωθούν. Αυτή είναι μια πικρή πραγματικότητα που αναδεικνύει αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στις αναπτυξιακές δράσεις της περιφέρειας, όπως αυτές αναφέρθηκαν τόσο από τον κύριο Μαχαιρίδη, όσο και από τον κύριο Μαχριονίτη και τους υπόλοιπους. Ξεκινώ από τις βαρύχτουπες ανακοινώσεις της περιφέρειας Νοτίου από το ΕΣΠΑ, για το ΕΣΠΑ. Και αναφέρουμε πλέον τα πράγματα με το όνομά τους. Μας διανεμήθηκε στη Ρόδο συγκριτικός πίνακας, αλλά και μια σειρά από χρήματα που είχαν δοθεί για τα διάφορα προγράμματα. Και φυσικά, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν έγινε κουβέντα για την πραγματικότητα, αλλά για την οικονομική πραγματικότητα. Για να τα βάλουμε κάτω. Πόσα χρήματα έχει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για το ΕΣΠΑ, για την περίοδο 2007-2013, έχει στη διάθεσή της, από το 2007, περίπου 980 εκατομμύρια ευρώ. Από, επαναλαμβάνω, 980 εκατομμύρια ευρώ. Άγγιζε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και υπήρχε και από τον Αύγουστο του 2009 το ειδικό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας του Νοτίου Αιγαίου προϋπολογισμού 250 εκατομμύριων ευρώ για να καλύψει τις απώλειες επειδή πήραμε στο στόχο 2. Είδαμε έκπληξη την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να ανακοινώνει ότι είχαμε 73% απορρόφηση. Σε ποιο πρόγραμμα? Σε αυτό που χειρίζεται η περιφέρεια ή στο συνολικό? Για να τα δούμε. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χειρίζεται ένα πρόγραμμα το οποίο τουλάχιστον το 2009 το αφήσαμε με 350 εκατομμύρια ευρώ. Μειώθηκε στα 280 εκατομμύρια ευρώ επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ. Χαθήκαν δηλαδή 70 εκατομμύρια πόροι. Δεν είχαν, λέει, να πληρώσουν ενδεχομένως τα απρόβλεπτα και κάποιο overbooking, ένας τεχνικός όρος είναι αυτός. Από τα 280 εκατομμύρια ευρώ που διαχειρίζεται η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποκλειστικά και ο κ. Μαχαιρίδης, έχουμε και λέμε. Από τα 280 εκατομμύρια, τα 90 εκατομμύρια ευρώ τα διαχειρίζονται τα Υπουργεία των Αθηνών. Τα διαχειρίζεται το κεντρικό κράτος. Και τι τα κάνει αυτά? Βάζει πληρωμές από τον επενδυτικό και αναπτυξιακό νόμο της περίοδου 2007 μέχρι 2010. Δηλαδή πληρωμές από τον Εθνικό Κορβανά χρησιμοποιούνται για τον αναπτυξιακό νόμο, πληρωμές που γίνανε στο παρελθόν, για χρήματα τα οποία έχουν γίνει και επενδύσεις και αλλού, όχι στο Νότιο Αιγαίο, από όλη την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, από τα 280 εκατομμύρια, τα 90 εκατομμύρια τα διαχειρίζονται τα Υπουργεία και βάζουν δράσεις του παρελθόντος, ένα το κρατούμενο. Από τα υπόλοιπα 190 εκατομμύρια που μένουν, τα 35 εκατομμύρια ευρώ είναι έργα γέφυρες του τρίτου κοινωνικού πλαισίου στήριξης, δηλαδή που οι πληρωμές τους ήταν κατά 80-90% μέχρι το 2009. Και αξιοποιούν, όπως ο κύριος Μπρακουμάτσος με τεχνική λογιστική κατά το παρελθόν, τις απορροφήσεις του τρίτου κοινωνικού πλαισίου στήριξης, όταν ήμουν εγώ Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, όταν υπήρχε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μεταφέροντας αυτά τα εκατομμύρια, 35 περίπου εκατομμύρια ευρώ, στις πληρωμές στα 180 εκατομμύρια, στα 190 εκατομμύρια που μένουν. Βάλτε επίσης και κάποιες άλλες δράσεις που έχουμε να κάνουμε και με αναπτυξιακό νόμο και όλα αυτά, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι απορροφήσεις που γίναν είναι μόνο 40 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, από τα 280 εκατομμύρια, οι ουσιαστικές απορροφήσεις για την περιοχή μας σε έργα είναι μόνο 40 εκατομμύρια ευρώ. Έργα τα οποία δεν τα έχουμε δει ακόμα καλά-καλά. Έχουν γίνει πρώτες πληρωμές. Και πάω στα υπόλοιπα 700 εκατομμύρια. Σας καταθέτω λοιπόν επώνυμα, τόσο εγώ όσο και ο συνδυασμός μου, την εξής ανακοίνωση. Από τα υπόλοιπα 650 περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ που υπάρχουν στα τομεακά προγράμματα που χειρίζονται αποκλειστικά τα Υπουργεία για το ΕΣΠΑ για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, οι απορροφήσεις είναι μόνο 20%. Είναι μόνο 20%. Αυτά γιατί δεν τα είπε ο κ. Μαχαιρίδης? Γιατί δεν είπαν τα νούμερα όπως είναι? Γιατί κρύβουν την αλήθεια από το λάδι της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου? Και βέβαια ο κόσμος πλέον δεν κοροϊδεύει, δεν μπορεί να κοροϊδεύεται. Απόδειξε ότι στο Ροδίνι προχθές ήταν άδεια η αίθουσα.
η Φιέστα που πήγε να στήσει δεν είχε ακροατές, παρά μόνο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ούτε καν τα μέσα ενημέρωση ούτε κανείς ούτε να τα αποκρίθηκαν. Κατά συνέπεια, η απορρόφηση που ακούστηκε για τον Νότιο Αιγαίο από τα 650 με 700 εκατομμύρια των τομεακών προγραμμάτων είναι μόνο 20%. Και για το υπόλοιπο πρόγραμμα που εμφανίζουν 73% απορρόφηση και ότι είμαστε η πρώτη περιφέρεια και ούτω καθεξής, να θυμίσω ότι 90 εκατομμύρια έχουν απορροφηθεί σε έργα και δράσεις της περίοδου 2007-2009, που αναφωνούν τον αναπτυξιακό νόμο και γίνονται πληρωμές από τα Υπουργεία και από την Αθήνα, και όχι μόνο για τον Νότιο Αιγαίο, και τα υπόλοιπα περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ είναι σε έργα γέφυρες. Και μόνο 40 εκατομμύρια έχουν γίνει πληρωμές έργα. Αυτά τα στοιχεία ας βγουν να τα διαψεύσουν. Τεκμηριωμένα. Εμείς μιλήσαμε με στοιχεία. Και ας δώσουν και καταλόγους έργων αναλυτικούς που πήγαν τα 90 εκατομμύρια που έχουν τα Υπουργεία και που πήγανε τα υπόλοιπα 90 εκατομμύρια που απορρόφησαν εδώ. Συνεχίζουμε. Πώς λειτουργεί η περιφέρεια? Η περιφέρεια λειτουργεί κάτω από άσχημες συνθήκες. Αναγκαζόμαστε και δίνουμε, όπως βλέπετε, συνέντευξη τύπου όχι σε χώρα της περιφέρειας, αλλά φιλοξενούμενοι σε κάποιο ξενοδοχείο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί παρά το γεγονός ότι ο Καλλικράτης ορίζει ρητά ότι η αντιπολίτευση πρέπει να έχει γραφεία στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εμείς είμαστε η μοναδική αντιπολίτευση όλη την Ελλάδα που δεν μας θέλουν. Δεν θέλουν να είμαστε στην περιφέρεια τους, ενοχλεί η παρουσία μας, δεν έχουμε γραφεία. Και αναγκαζόμαστε να ασκούμε την κριτική μας, να καταθέτουμε τις προτάσεις μας ως γυρολόγοι και όχι ως άνθρωποι που υπηρετούμε έναν θεσμό που έπρεπε να πρωταγωνιστεί στη ζωή της περιφέρειάς μας και όχι να παίζει τον ρόλο κομπάρσου. Να σας πω ακόμα ότι δεν έχει εκλεγεί ούτε ο θεσμός του συμπαραστάτη του πολίτη με ευθύνη της περιφερειακής αρχής, η οποία δεν θέλει τη σύνθεση, δεν θέλει άνθρωπο που να ανοίξει άλλη παράταξη κοντά της. Δεν έχουν συζητηθεί ποτέ τα θέματα που προτείνουμε ως θέματα ημερήσιας διάταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και αυτό είναι ένα έλλειμμα δημοκρατίας, να μην υπάρχει σεβασμός στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, που ενώ κατά βάθος συμφωνούν, δεν θέλουν να αναδείξουν τα προβλήματα για να μην θίξουν την κυβέρνηση του Πασόκ και να μην φανούν οι δικές τους, τα δικά τους προβλήματα. Δεν έχει συνεδριάσει ποτέ, το τονίζω, δεν έχει συνεδριάσει ποτέ η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, η Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας. Δεν συνεδριάζουν οι επιτροπές να παράγουν έργο. Και φυσικά οι άλλες επιτροπές, όπως αυτό του τουρισμού, της αγροτικής οικονομίας και της Επιτροπής Τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας, δεν έχουν συνεδριάσει πάνω από 1-2 φορές. Όλα αυτά σε 14 περίπου μήνες θητείας της Περιφερειακής Αρχής του κ. Μαχαιρίδη. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να πω ότι και η εκπροσώπηση στα θεσμικά πλαίσια, σε θεσμικούς μάλλον τομείς στο εξωτερικό, όπως αυτή η CPMR, η παράκτης περιφέρειας, την νησιωτικές περιφέρειες, που είναι ένας οργανισμός που 160 μέλη της είναι περιφέρειες από νησιωτικές, όπως είπα, και παράκτιες περιοχές, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Καταρχήν, από το 2009 έχουμε να μάθουμε νέα τι γίνεται με την εκπροσώπηση εκεί. Ο κ. Μπρακουμάτσος, ο γνωστός συνεργάτης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που από περιφερειάρχης με 40.000 ευρώ μπήκε σε διαγωνισμό και είναι νομικός σύμβουλος στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αγνώρισε το θεσμό και δεν πήγε ποτέ δεν πήγε εκεί να προωθήσει τα ζητήματα της περιφέρειας. Το 2011 η περιφέρεια εκπροσωπήθηκε μόνο μία φορά σε φόρουμ τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε νησιωτικές πολιτικές. Εκπροσωπήθηκε το μήνα Σεπτέμβριο. Και κληθήκαμε χθες στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας να πληρώσουμε τη συνδρομή του 2011 και του 2012, κάτι που έπρεπε να το είχε κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Και φαίνεται τώρα το αντιλήφθηκε η Περιφερειακή Αρχή ότι έπρεπε να είχε γίνει είτε από το Υπουργείο Οικονομικών είτε από αυτήν. Βλέπετε λοιπόν ότι το αλαλούμ υπάρχει και στο εξωτερικό. Δεν φτάνει δηλαδή η απουσία αναπτυξιακών δράσεων και ενεργειών εδώ στην περιοχή μας. Αλλά και στο εξωτερικό δεν υπάρχει εκπροσώπηση. Και κάτι επίσης που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο στις πρώτες συνεδριάσεις, πιο πολύ στη Ρόδο και μια φορά στην Άξο, είχε την τύχη να φιλοξενήσει υπουργούς της κυβέρνησης Πασόκ. Πέρασε η κυρία Χατζέλη από τη Ρόδο. Εδώ στη Σύρο δεν έχουν δει υπουργούς. Πέρασε η κυρία Χατζέλη από τη Ρόδο. Υποσχέθηκε πρόγραμμα 40 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ. Έχει περάσει ένας χρόνος. Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Πέρασε ο κ. Καλαγίδης στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μίλησε για το καλάθι του Αιγαίου και για τα αγροτικά προϊόντα και τα προϊόντα ηλίας. Αυτό το πρόγραμμα δεν το έχουμε δει ακόμα. Ούτε το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας που είπα, ούτε το πρόγραμμα Μπαλτατζής.
είναι από τα προγράμματα και τις εξαγγελίες που σύγχυζαν να κάνουν μοιράζοντας ακάλυπτες επιταγές. Και ήρθε βέβαια και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Πολύζος, του Υπουργείου Υγείας στην Άξο, για να μας επισημάνει ότι οι παροχές υγείας στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι παροχές που θυμίζουν Ελβετία, αλλά ξέχασε βέβαια να έρθει εδώ στη Σύρο, όπου πρόσφατα μοιράστηκαν κουβέρτες στο νοσοκομείο τη Σύρου για να ζεσταθούν οι πολίτες και οι ασθενείς, γιατί δεν υπήρχε πετρέλαιο, γιατί δεν υπάρχουν επίσης φάρμακα, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό. Και το εναπομείνον προσωπικό δίνει ηρωικές μάχες όπου και αν αυτό βρίσκεται, είτε είναι στην υποστελεχωμένη περιφέρεια, στις περιφερειακές υπηρεσίες, είτε στο τομέα υγείας, είτε σε οποιοδήποτε άλλο τομέα, για να μπορέσουν να προσφέρουν τα καλύτερα. Εμείς από την πλευρά μας, επειδή δεν θέλουμε να έχουμε καταγγελτικό λόγο, έχουμε προτείνει μια σειρά από θέσεις και απόψεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτές οι προτάσεις, συνειδητά από την Περιφερειακή Αρχή, για να μην φανεί η αντιπρόταση, η άλλη προοπτική, δεν γίνονται δεκτές. Υπάρχει κολλησιεργία, υπάρχουν πολλά προβλήματα στην περιφέρεια. Την ίδια ώρα που δεν αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για ανάδειξη προβλημάτων και πίεση για λύση. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να κινδυνεύει το ναυπηγείο του Νεωρίου αυτή τη στιγμή να κλείσει και να διασπαστεί η κοινωνική συνοχή του νησιού με το να πεταχτούν 500 άνθρωποι στον δρόμο. Δεν μπορεί η επιχειρηματικότητα να βάλεται και τα μαγαζιά το ένα μετά το άλλο να κλείνουν στη Σύρο. Δεν μπορεί η ανεργία να καλπάζει, η ύφεση να καλπάζει, τα προβλήματα να διωγγώνονται και η Περιφερειακή Αρχή να μην λαμβάνει πρωτοβουλίες. Κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσω τόσο εγώ, όσο και τα στελέχη του Συνδυασμού Περιφερειακή Σύμβουλη του νησιού, και ο Μάκης Οδαδάος και ο Γιώργος Παπαμανώλης, γιατί που είναι κοντά μου, να πω ότι εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη δίπλα στον πολίτη. Να πιέσουμε και την Περιφερειακή Αρχή να γίνει παραγωγικότερη και ουσιαστική και την κυβέρνηση να στρέψει το βλέμμα της στα νησιά μας. Οι πολίτες των νησιών μας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζουν την απομόνωση και να ψάχνουν να βρουν πλέον καράβι στον ορίζοντα, όπως με αυτά που συμβαίνουν εδώ στη Σύρο με την απουσία σύνδεσης με τον Πειραιά ουσιαστικά κάποιες ημέρες της εβδομάδας, όπως το Σάββατο που έχει γίνει τώρα. Δεν μπορεί να ζουν στην απομόνωση και στην αγωνία, να μην υπάρχουν οι δομές υγείας, οι δομές παιδείας. Θυμίζω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είχε ξεχάσει να στείλει και τα βιβλία σε όλη την Ελλάδα και στα νησιά. Το 30% των σχολικών εγχειρημάτων δεν έχει έρθει. Να απουσιάζουν εκπαιδευτικοί από τα σχολεία, γιατί δεν υπάρχει κράτος να στηρίξει τις δομές της παιδείας, να απουσιάζουν οι σωστές υπηρεσίες και να μην υπάρχουν ουσιαστικές αναπτυξιακές δράσεις. Εμείς θέλουμε να προχωρήσει το ΕΣΠΑ, θέλουμε να γίνουν απορροφήσεις, θέλουμε να αξιοποιηθούν οι πόροι, όμως έχει αποδείξει ότι αυτή η κυβέρνηση και η Περιφερειακή Αρχή που είναι ταυτισμένη μαζί της, τα 16 δισεκατομμύρια από το ΕΣΠΑ σε επίπεδο εθνικό λιμνάζουν. Εδώ στην περιοχή μας λειτουργούν με όρους λογιστικούς και τεχνικά τρίκ και την ίδια ώρα επαναλαμβάνουν τα προβλήματα μεγαλών. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω και είμαι στη διάθεσή σας για όποια ερώτηση θέλετε. Και ζητάμε πάντως αλλαγή πολιτικής. Με αυτή την πολιτική των εκπτώσεων, των πιέσεων, των περικοπών, ανάπτυξη δεν πρόκειται να προχωρήσει. Μπορείτε να μας πείτε ένα καλό αυτής της περιφερειακής αρχής? Δεν έχω ξανακάνει. Αν θέλετε να σας πω ένα καλό. Ναι, θα σας πω. Γιατί δεν έχω ξανακάνει. Θα σας πω. Δημιούργησε 5 διοικητικά συμβούλια και αναπτυξιακές εταιρείες, τη μία στη Σύρο και τις 4 στη Ρόδο. Τώρα νομίζω απάντησα συγκριτικά. Δηλαδή πιστεύετε ότι ο κύριος Μαχαιρίδης αδικεί την έδρα της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, γιατί σε πολλές περιπτώσεις το αναφέρατε αυτό. Αν όχι άμεσα, το έχετε πει έμεσα. Πιστεύετε δηλαδή ότι διοικεί από τη Ρόδο και αδικεί και ρίχνει την έδρα της περιφέρειας ο κύριος Μαχαιρίδης? Αυτό νομίζω το συμπέρασμα βγαίνει και από τους νησιώτες όσον αφορά και τη φυσική παρουσία και τις δράσεις τις αναπτυξιακές που υπάρχουν. Από το γεγονός ότι στην Δωδεκάνησο έχουν μεταφερθεί 4 κομμάτια ανώνυμων εταιριών, να το πω έτσι, της περιφέρειας, όπου εκεί αναπτύσσονται οι δράσεις. Από το γεγονός ότι τα περιφερειακά συμβούλια έχουν φτάσει να γίνουν και στις Κυκλάδες και σε διάστημα 2 μηνών, δηλαδή κάποια στιγμή η Σύρος έχει αποκλειστεί για 2 και 3 μήνες για να γίνει η συλλογική διαδικασία. Και εν πάση περιπτώσει, εσείς θα κρίνετε πού πήγαν οι υπουργοί για να γίνουν φιέστες, σε ποια περιοχή
του Αιγαίου, Δωδεκάνησα Κυκλάδας, που δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και που τελικά έχουν δοθεί λύσεις. Οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα είναι στην ενιαία περιφέρεια. Εγώ δεν θέλω να κάνω ούτε το καλό στο Δωδεκανησίου ούτε το καλό στους Κυκλαδίτες. Θα μου ήταν πολύ εύκολο άλλωστε. Δεν πρόκειται να το κάνω όμως. Να υπάρχει ισονομία και ανάπτυξη στις δύο αυτές περιοχές με βάση και τα πληθυσμιακά και τα γεωγραφικά και τα αναπτυξιακά κριτήρια και ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Εγώ κριτική κάνω στον κύριο Μαχαιρίδη και στην Περιφερειακή Αρχή για έναν απολογισμό που ήταν ένας απολογισμός εικονικής πραγματικότητας, μια προσπάθεια που επιχείρησε για να εμφανίσει ότι ευημερούν τα νούμερα την ίδια ώρα που οι κάτοικοι της περιοχής υποφέρουν. Δεν υπάρχουν δράσεις ούτε κατά πολέμης ανεργίας ούτε άλλες αναπτυξιακές δράσεις. Και εν πάση περιπτώσει, πού είναι ο κύριος Μαχαιρίδης να φωνάξει να διαμαρτυρηθεί για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος? Γιατί κάποτε έπαιρνε το γραφείο του στο νοσοκομείο της Ρόδου ως νομάρχης και πήγαινε και έκανε εκεί γραφείο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για να αναδείξει το πρόβλημα του νοσοκομείου της Ρόδου. Λέω ένα παράδειγμα. Σήμερα γιατί σιωπές αυτά τα προβλήματα που συμβαίνουν σε όλα τα νησιά μας? Που είναι χωρίς γιατρούς όλα τα νησιά μας, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό. Και όσοι έχουν μείνει παλεύουν οι άνθρωποι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Και εν πάση περιπτώσει να πω κάτι άλλο. Ζητήσαμε να μάθουμε από την Περιφερειακή Αρχή για προγράμματα που χάθηκαν. Επί κυρίου Μπρακουμάτσο και ενδεχομένως και επί κυρίου Χατζημιχάλη. Γιατί το οίκο, αναφερόμαστε στο οίκο, στα προγράμματα Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε άλλα προγράμματα. Και τα οποία δεν μάθαμε τελικά τι τα κάνανε. Γιατί δεν τα κλείσανε αυτά τα προγράμματα. Ή τα πετάξανε ή αγνοείται η τύχη τους. Είχαν ευθύνη ως συνέχεια του κράτους να τα ολοκληρώσουν όπως εμείς ολοκληρώσαμε με επιτυχία το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Και κάτι τελευταίο. Παρέλαβαν 250 εκατομμύρια ευρώ από το ειδικό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας. Που η κυβέρνηση Καραμαλή τότε, τον Αύγουστο του 2009, είχε ανακοινώσει. Είχαν απορροφήσει μόνο 1,5 εκατομμύριο. Και τώρα λένε ότι απορροφήσαν 7 εκατομμύρια από αυτό το πρόγραμμα. Με την κυβέρνηση που είναι και η κυβέρνηση Παπανδρέου ήταν καθαρά κυβέρνηση Πασόκ και η κυβέρνηση Παπαδήμου για μας είναι κυβέρνηση Πασόκ. 90% κυβέρνηση Πασόκ έχει μέσα. Τους παλιούς υπουργούς έχει. Λοιπόν, με αυτούς συνδιαλέγονται. Κομμάτι δικό τους ήταν. Όλοι οι στελέχοι του Πασόκ είναι στην Περιφερειακή Αρχή. Δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν τι θα γίνει. Θα έρθουν πόροι στο Νότιο Αιγαίο. Και εν πάση περιπτώσει, ποιες ήταν οι σχετικές πολιτικές που αναπτύχθηκαν σε όλα τα επίπεδα? Με το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης να καταργείται, με το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και Αιγαίου να καταργείται, με το Υπουργείο Ναυτιλίας να καταργείται και να σιωπούει η Περιφερειακή Αρχή, με τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ακτοπλοεία, στην υγεία, στην παιδεία, στην παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας, ο εργάτης, ο αγρότης, ο ψαράς εδώ στην περιοχή. Πού είναι οι παρεμβάσεις συγκεκριμένες και οι λύσεις? Και συναντήσεις γίνονται, ναι, δεν είπα εγώ και να πω και κάτι. Εγώ δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Να δεχτώ ότι και ο κάθε περιφερειάρχης και το κάθε στέλεχος που μετέχει στην αυτοδιοίκηση θέλει να πετύχει το καλό του τόπου. Αλλά πού είναι τα αποτελέσματα? Κάποτε όταν υπήρχαν προβλήματα, εμείς συγκρούμαστε με αυτά, τα αναδεικνύαμε και παλεύαμε και δίναμε λύσεις. Σήμερα απλά αναφέρονται, δεν συγκρούνται με τα προβλήματα και δεν δίνονται λύσεις. Και αν μη τι άλλο, κάποιες από αυτές δίνει τη δυνατότητα το Περιφερειακό Συμβούλιο να δώσει λύσεις. Και κάτι τελευταίο και σημαντικό. Η Νομαρχία Δωδεκανήσου, επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, της χρηματοδοτήσης ήταν πέμπτη. Η Νομαρχία Κυκλάδων επίσης ήταν 13η, επί συνόλου 52 νομαρχιών. Άρα στα νησιά μας έρχονταν χρήματα, έρχονταν λεφτά. Τα ανέδειξαν ποτέ αυτά τα χρήματα οι κύριοι νομάρχες του Πασόκ? Και κάτι τελευταίο, επειδή με ρωτήσατε αν αδικεί τις Κυκλάδες ο κύριος Μαχαιρίδης ή αν έκανε κάτι καλό. Από ό,τι είδα και ο συνάδελφός του κύριος Μπάιλας σε πρόσφατες συνεντεύξεις του, επικριτικότατος ήταν και μίλησε για καπήλωμα το δικό του προσπαθειών και για πραξία της Περιφερειακής Αρχής. Νομίζω πως αυτό είναι άλλη μία απάντηση που συνδράμει και τη δικιά μου επιχειρηματολογία, που επαναλαμβάνω, η δικιά μου δεν είναι ούτε με καμία όριστη φράση, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία έκρυψε η Περιφερειακή Αρχή. Εάν δεν είναι έτσι τα στοιχεία, να βγουν και να τα πούν. Και ναι, μεν κάποια έργα μπορεί να υπάρχουν στο διαδίκτυο, αλλά είναι έργα του παρελθόντος, γιατί θυμίζω ότι το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης έληξε το 2009, το ΕΣΠΑ ξεκίνησε το 2007, υπήρχε μια κοινή διετία. Και όσον αφορά επίσης και το διαδίκτυο, σας θυμίζω ότι η δικιά μας πρόταση ήταν ότι δεν λειτουργεί σωστά η ιστοσελίδα και επί τρεις μήνες δεν είχε ιστοσελίδα η περιφέρεια και τελικά τη διορθώσαν. Και για μας πιστεύουμε ότι χρήζει αναβάθμισης. Όπως και να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ μέχρι και τα οδηπορικά των Περιφερειακών Συμβούλων, αυτά τα οποία έχουν πληρώσει οι άνθρωποι για να μετακινούνται, τα περιμένουν με οι περισσότεροι ακόμα. Και όπως γίνεται εύκολο αντιληπτό, από το υστέρημα και των Περιφερειακών Συμβούλων και από την διάθεση για προσφορά στα κοινά, κινούμαστε, αγωνιζόμαστε και παλεύουμε. Αντίθετα με την Περιφερειακή Αρχή που έχει τα γραφεία της, μέχρι και για τους συμβούλους τους έχουν γραφεία και μπορεί να κινηθεί με άνεση. Και εν πάση περιπτώσει, ο τόπος οριακά της έδωσε το αποτέλεσμα
τις εκλογές, γιατί θυμίζω και η αντιπολίτευση στο σύνολό της έχει περίπου το ίδιο ποσοστό στην περιφέρεια, αλλά ο νόμος Ραγκούση δεν της δίνει την εκπροσώπηση που έπρεπε να υπάρχει. Κύριε Κόκκινε, πριν από τον απολογισμό του κύριου Μαχαιρίδη, στοιχεία για την απόφαση του ΕΣΠΑ είχε δώσει δημοσιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. Θεωρείτε ότι και τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών πλασματικά? Σας είπα, τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών είναι έτσι στημένα που εμφανίζουν την απορρόφηση 73% στα 280 εκατομμύρια, που είναι από τα 280 εκατομμύρια, τα 90 εκατομμύρια έχουν απορροφηθεί από έργα και δράσεις του επενδυτικού νόμου της περίοδου 2007-2009, όπως και 40 περίπου εκατομμύρια ευρώ είναι έργα γέφυρες, δηλαδή από τα 280 τα 130 εκατομμύρια ανήκουν στο παρελθόν, έργα του παρελθόντος. Επομένως, μόνο 40 με 50 εκατομμύρια είναι αυτά τα οποία έχουν ταπανηθεί για έργα και δράσεις του ΕΣΠΑ αυτή τη χρονική περίοδο. Το δεύτερο είναι ότι δεν κάνει κουβέντα το Υπουργείο για τα τομεακά προγράμματα για την περιοχή μας, αλλά τα λέει γενικόλογα. Είναι στα πλαίσια της επικοινωνικής τακτικής και εμείς λέμε το εξής. Από τα 600-650 εκατομμύρια ευρώ που υπάρχουν στην περιοχή μας δεσμευμένα για το ΕΣΠΑ, μόνο 20% απορρόφηση έχει γίνει. Αν κάνετε απορρόφηση το 20% των 650 με το 73% των 280, εκ των οποίων το 280 και 130 είναι από έργα του παρελθόντος, είναι σαφέστατο ότι μας κοροϊδεύουν ή δεν λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, νομίζω είναι σαφέστατη η απάντηση. Το να κάνουν λογιστικά τρίκ για να δείξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι γίνεται απορρόφηση για να μην χαθούν πόρους, να το δεχτούμε. Αλλά εδώ μιλάμε για κινήσεις που είναι εξόφθαλμες. Και κάτι τελευταίο. Επειδή μπορεί να βγουν και να πούν ότι το 2009 είχαμε απορρόφηση τόσο και τώρα τη φτάσαμε τόσο. Θα μπορούσαμε και το 2007 και το 2008 να μεταφέρουμε 35 εκατομμύρια και άλλα 80 εκατομμύρια από δράσεις εκείνης της περίοδου. Δεν το κάναμε. Κοιτάξαμε να προωθήσουμε το ΕΣΠΑ. Και παράλληλα, κοιτάξαμε να κλείσουμε και το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το οποίο παραλάβαμε σε κακό χάλι το 2004. Και το κλείσαμε με υπεραπορρόφηση το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και βάλαμε και τις βάσεις για να έχουν αυτοί σήμερα για να κάνουν απορροφήσεις έστω και εικονικές, να το πω έτσι, και όχι πραγματικές. Λοιπόν, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και εν πάση περιπτώσει, αν είναι ικανοποιημένος ο κόσμος από τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και την περιφερειακή αρχή που στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ, ας το δείξει στις εκλογές που πρέπει να γίνουν άμεσα για να πάρει ο καθένας μας και την ευθύνη που το αναλογεί. Εμείς κάνουμε έκκληση στην περιφερειακή αρχή να γίνει παραγωγικότερη και στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, γιατί επιμένουμε ότι υπάρχει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ακόμα κατά την άποψή μας, να στρέψει το βλέμμα της στην περιοχή. Γιατί οι νησιώτες μας πλέον βρίσκονται σε τραγικό επίπεδο. Και κάτι επίσης που δεν επισήμανα και οφείλω να το επισημάνω, μέσω της τουριστικής προβολής υπάρχει ένα ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε το 2012. Γιατί δεν αξιοποιείται από το ΕΣΠΑ, γιατί δεν υπάρχουν συγχρονισμένες δράσεις, γιατί δεν γίνονται συναντήσεις και συνεννοήσεις με τους ανθρώπους του τουρισμού για να στηριχθεί το τουριστικό προϊόν μας, που δεν μπορούμε να τα αφήνουμε στον αυτόματο πιλότο και σε γεγονότα τα οποία ενδεχομένως γίνουν για να έχουμε εδώ πέρα τουρισμό. Με δεδομένο ότι η αγοραστική δύναμη το Έλληνα πλέον έχει εξασθενήσει και εξασθενεί διαρκώς, αλλά και οι Ευρωπαίοι ενδεχομένως να μας γυρίσουν κάποια στιγμή την πλάτη, αν δεν υπάρχει απαιτούμενη προβολή. Εγώ, μετά από όσα είπε ο επικεφαλής της παράταξής μας, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, ήδη μας έχει καλύψει κατά 95%. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι γνωρίζετε κι εσείς ότι οι περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές. Για να υλοποιηθούν όμως αυτές οι πολιτικές, χρειάζονται δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι να υπάρχουν πόροι, δηλαδή κονδύλια από την κεντρική εξουσία, και το δεύτερο να υπάρχουν οργανωμένες υπηρεσίες. Εάν το δούμε το θέμα πάρα πολύ πρακτικά, κανένα από τα δύο, κανένας λόγος δεν συντρέχει από τους δύο που προανέφερα. Δηλαδή, οι πόροι είναι πάρα πολύ μειωμένοι, τουλάχιστον κατά 40%, και οι υπηρεσίες δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τόσο καλά οργανωμένες, όταν κατά ομολογία του Περιφερειάρχη έχουν μειωθεί σε επίπεδο περιφέρειας κατά τα 2/5. Άρα, προβληματίζομαι και σκέπτομαι πώς απορρέει τόση αισιοδοξία από την περιφερειακή πλειοψηφία και να λέγονται τόσα πράγματα γύρω από την επιτυχία αυτής της περιφερειακής αρχής. Συμπληρωματικά θέλω να πω ότι ενώ στους δύο πρώτους μήνες έπρεπε βάσει του Καλλικράτη να έχει τελειώσει η διαδικασία της εκλογής του συμπαραστάτη, του πολίτη και της επιχείρησης, πάμε στους 15 μήνες και δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα.
πώς μια περιφερειακή νεότητα όπως είναι των Κυκλάδων, με συσσωρευμένες πάρα πολλές υποθέσεις προερχόμενες από την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση και από τις υπάρχοντες στην περιφέρεια, να μην έχει νομικό σύμβουλο να επιλύσει αυτές τις διαφορές, μόνο να αρκείται σε ανάθεση σε διάφορους δικηγόρους των Κυκλάδων. Είναι και αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το δει η περιφέρεια. Εκείνο όμως το οποίο με προβληματίζει περισσότερο είναι στο αναπτυξιακό κομμάτι. Δηλαδή, από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο υπάρχουν 24 έργα, τα οποία δεν έχουν τελειώσει ακόμα και πολύ φοβούμαι ότι θα θεωρηθούν μη λειτουργικά και φοβάμαι ακόμα περισσότερο ότι η αξία όλων αυτών των έργων που είναι γύρω στα 80 εκατομμύρια μήπως μας ζητήσουν να επιστραφούν αυτά τα 80 εκατομμύρια εφόσον δεν έχουν υλοποιηθεί και θεωρηθούν ως μη λειτουργικά αυτά τα 24 έργα τα οποία προέρχονται από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο. Έχουν καθυστερήσει δηλαδή πάρα πολύ. Ένα άλλο το οποίο πρέπει να εντοπίσω είναι ότι από τα 42 νησιά τα οποία αναφέρονται μέσα στο ΕΣΠΑ, στα 10 από αυτά δεν αναφέρεται κανένα έργο. Και αναφέρομαι σε 10 πολύ μικρά νησιά που όλοι κοπτόμεθα και φωνάζομαι κάθε φορά ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτά τα μικρά νησιά. Σας πληροφορώ ότι μέσα στο ΕΣΠΑ 10 μικρά νησιά δεν έχουν ούτε ένα έργο. Και δεν βλέπω να γίνεται καμία προσπάθεια να μπει έστω και ένα έργο για κάθε ένα από αυτά τα μικρά νησιά. Μετά μιλάμε για νερό, λίμματα, απορρίμματα. Τι να κάνουμε για όλα αυτά? Εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω να υπάρχει στο τέλος του τούνελ φως. Γιατί δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός σε πολλά από τα νησιά. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Και γνωρίζομαι ότι μεταφέρονται πολλές μελέτες για χυτά ή για βιολογικούς από τον ένα χρόνο στον άλλον χρόνο και υπάρχουν τόσες πολλές ενστάσεις και γίνονται ενστάσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας που ποτέ δεν βρίσκομαι άκρη. Με αποτέλεσμα να χάνουμε και τους πόρους από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και να μην γίνεται τίποτα. Και σε τελική ανάλυση δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίνε οι Δήμοι. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, διότι δεν θέλω να φάω πολύ από τον χρόνο σας, να ευχαριστήσω και τον κύριο Κόκκινο, τον επικεφαλή της παράταξής μας, ο οποίος πράγματι είναι κοντά μας. Κάνουμε μια τρομερή προσπάθεια να βάλουμε κι εμείς ένα χεράκι στην ανωδική πορεία που θέλουμε της περιφέρειας. Όλοι αυτό προσπαθούμε. Έχουμε φανεί πάρα πολύ συνενετικοί με την περιφερειακή πλειοψηφία. Λέω πάρα πολύ συνενετικοί σε πολλά θετικά, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά αρνητικά τα οποία χρειάζονται έναν καινούριο σχεδιασμό τον οποίο δεν βλέπω να έρχεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, και εγώ να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την παρουσία τους στη σημερινή σύνδευξη τύπου. Και πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι ενώ ο κ. Μαχαιρίδης επέλεξε να δώσει τον απολογισμό των πεπραγμένων της περιφέρειας του Τείου Αιγαίου για το 2011 στη Ρόδο, ο Συνδυασμός Νέα Εποχή για τα νησιά μας είναι εδώ, στην έδρα της περιφέρειας και δίνει το δικό του στίγμα, τη δική του άποψη για τα πεπραγμένα της περιφέρειας χρονιά που πέρασε. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Θέλω να σχολιάσω ότι οι νομικές δεσμεύσεις που συχνά ανακοινώνονται αναφορικά με τα έργα, είτε αυτά είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ είτε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεν έχουν κανένα ειδικό βάρος αν δεν συνοδεύονται με την γρήγορη, έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση του κάθε έργου χωριστά. Τι θέλω να πω, ότι από τα έργα που εντάσσει η περιφέρεια δεν έχω δει, δεν είναι προβολή να το πω, δεν έχω δει ούτε ένα έργο να μην ολοκληρώνεται χωρίς να πάρει μια σειρά παρατάσεων. Έτσι, ούτε ένα έργο δεν ολοκληρώνεται στο προγραμματισμένο συμβατικό χρόνο του. Και θα μπορούσα να σας πω μια σειρά από συγκεκριμένα έργα, αλλά θα πάρω ως παράδειγμα ένα έργο συντήρησης οδικού δικτύου της νήσου Σύρου, το οποίο είχε ξεκινήσει πέρα από 3 χρόνια, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν από 2 χρόνια. Αν καταλαβαίνετε σε ποιο έργο αναφέρομαι, είναι αυτό που περιλαμβάνει και τον περίφημο ποδηλατόδρομο στο Μάνο, ο οποίος ποδηλατόδρομος περνάει μέσα από πινακίδες και από κορμούς δέντρων και στήλους της ΔΕΗ.
Λοιπόν, αυτό το έργο έχει πάρει μια σειρά παρατάσεων. Ο εργολάβος ζήτησε 30 Ιουνίου του 2011, δηλαδή πριν από 7 μήνες, μια ακόμα παράταση. Και ξέρετε πότε το θέμα ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή για να συζητηθεί? Μόλις χθες. Δηλαδή, για 7 μήνες το έργο ήταν λιγμένο και το Προεδρείο της Οικονομικής Επιτροπής δεν έκανε τίποτα. Ήταν το έργο ξεχασμένο και δεν είχε έρθει να συζητηθεί η παράταση που είχε ζητήσει ο εργολάβος από τον Ιούνιο 2011. Και το κερασάκι στην τούρτα ποιο ήταν? Ότι χτες το θέμα της παράτασης αυτού του έργου ήρθε εκτός ημερησία διάταξη με τη διαδικασία του επίγοντος. Λες και επί 7 ολόκληρους μήνες που είχε ζητήσει την παράταση εργολάβος, δεν μπορούσε να προετοιμαστεί και να συζητηθεί έγκαιρα. Δεύτερο θέμα που θέλω να σχολιάσω είναι την αδιαφορία της Περιφερειακής Αρχής για τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν ειδικά το νησί μας, τη Σύρο. Είχαμε ζητήσει να ξανασυζητηθεί το σημαντικότατο θέμα του ναυπηγείου του νεωρίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο και πήραμε την απάντηση από τον κύριο Περιφερειάρχη ότι τι να κάνουμε, κάναμε ένα ψήφισμα, αυτό κάναμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο, και αυτή η απάντηση είναι γραμμένη και στα πρακτικά. Δεν βλέπουμε καμία κίνηση αναφορικά με το θέμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το πριν από 3 χρόνια περιμέναμε την επέκτασή του και τώρα ανησυχούμε για το μέλλον του. Δεν είδαμε καμία κίνηση από την Περιφερειακή Αρχή για το θέμα του Εφετείου Αιγαίου, το οποίο το θίξαμε και με επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Για να αναφέρω μόνο λίγα ενδεικτικά θέματα, σε επόμενο στον χρόνο σας. Σας ευχαριστώ πολύ.